Κυρία Κική, θέλω να μου πείτε πώς τη βγάζετε καθαρή εσείς στην καραντίνα. Τη βγάζω καθαρή γιατί έχω φτιάξει μια ρουτίνα ασφαλείας, έτσι λέγεται στην ψυχολογία. Ναι. Δηλαδή, ζω όπως ζούσα και πριν από τον κορονοϊό, θεωρητικά. Δηλαδή, σηκώνομαι πρωί, κάνω διάφορες ασκήσεις για να ενδυναμώσω σώμα και πνεύμα, κάνω ένα ντους και ντύνομαι κανονικά. Όπως με βλέπεις, ντυμένη, φτιαγμένη κανονικά. Όχι παντόφλα και πιτζάμα όλη μέρα. Αίσθηση, για να έχω την αίσθηση ότι η ζωή συνεχίζεται. Και αρχίζω και κάνω δουλειές και κάνω κυπουρική. Τηλεφωνώ, διαβάζω, ενημερώνομαι, ανοίγω το ίντερνετ, ξαναδιαβάζω, ξανακάνω κυπουρική. Δηλαδή, όλη την ημέρα είμαι σαν να είμαι έτοιμη να βγω. Είμαι μέσα στο σπίτι. Αλλά η εμφάνισή μου και η διάθεσή μου είναι σαν να είμαι έτοιμη να κάνω αυτά που έκανα πριν από 2 μήνες. Και αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Υπάρχει κάτι που αποφεύγετε να κάνετε τώρα? Ναι, πολλά πράγματα. Δηλαδή... Πρώτον, αποφεύγω εντελώς την τηλεόραση. Γιατί? Κάτι έχω με την τηλεόραση. Όταν δω ειδήσεις, μου δημιουργεί ένα σφίξιμο στο στομάχι. Δηλαδή, ένα άγχος, ένα στρες. Άρα δεν είναι για μένα οι ειδήσεις της τηλεόρασης. Ακούω ειδήσεις από τα ραδιόφωνα. Και ενημερώνομαι και από το ίντερνετ, από τις εφημερίδες. Έτσι, διαβάζω πολλές εφημερίδες. Ξεκινώ με τη Νέα Κρήτη, γιατί αυτή μου βγάζει το iPad πρώτη-πρώτη. Μετά διαβάζω τις υπόλοιπες κριτικές εφημερίδες. Διαβάζω πολλά κριτικά νέα, γιατί μ' αρέσουν και τα... μ' αρέσει και η κριτική διάλεκτος. Διαβάζω πολλά και αστεία και καλαμπούρια διάφορα. Διαβάζω τις αθηναϊκές εφημερίδες, αλλά όχι τηλεόραση. Δεν μου ταιριάζει. Και διάβασα και οδηγίες από ειδικούς ότι εσείς που έχετε μικρά παιδιά, οικογένειες και λοιπά, θα πρέπει 1/4 την ημέρα να βλέπετε ειδήσεις από την τηλεόραση, μόνο 1/4. Για να μην εκτίθετε τα παιδιά σε όλη αυτή την πληροφορία. Και εσείς. Και εσείς. Είμαστε ευάλωτοι σε αυτόν τον καταιγισμό πληροφοριών που μας τρομοκρατούν. Έτσι. Ναι, αλλά θα σου πει ο ενήλικας ότι μα εγώ ξέρω να το διαχειρίζομαι. Ξέρουμε να το διαχειριστούμε σε αυτές τις συνθήκες. Όχι. Ποτέ δεν ξέρουμε. Η τηλεόραση είναι ένα καινούριο μέσο. Την έχουμε 50-60 χρόνια. Ως άνθρωποι δεν ξέρουμε στο DNA μας να τη διαχειριστούμε. Ίσως σε 200 χρόνια να ξέρουμε. Άρα τι κάνουμε, Ανδριανή μου? Προστατεύουμε τον εαυτό μας και τα παιδιά μας από οτιδήποτε μας βγάζει από την ψυχική μας ισορροπία. Το κυρίαρχο είναι μουσικές, τραγούδια, παραμύθια, γλυκές κουβέντες, ευγένεια, καλοσύνη. Είναι η τροφή μας τώρα. Σπουδαίο. Να γεμίσει το μέσα μας, γιατί τώρα νομίζω ότι το μέσα μας είναι γεμάτο φόβο πιο πολύ. Μας έχει κυριεύσει ο φόβος. Και καλά κάνουμε και είμαστε κυριευμένοι από το φόβο. Καλά κάνουμε, δηλαδή, όποιος λέει ότι δεν φοβάται, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Όλοι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ φοβισμένοι. Και ξέρεις γιατί? Για ποιο λόγο? Ο φόβος είναι φίλος μας. Είναι η υπαριθμόν ένα προστασία μας. Αν δεν υπήρχε ο φόβος, θα είμαστε όλοι νεκροί. Θα είχαμε γκρεμιστεί, θα είχαμε σκοτωθεί, θα είχαμε πέσει, θα είχαμε πεθάνει από 1000 λόγους. Είμαστε ζωντανοί χάρη στο φόβο, γιατί είναι ένα πρωταρχικό συναίσθημα. Άρα, να σεβαστούμε αυτό το φόβο, να κάνουμε όλα όσα μας λένε οι ειδικοί επισήμως,
Όχι ανεπισήμως, μόνο τα επίσημα θα ακολουθούμε, γιατί αλλιώς μπουρδουκλωνόμαστε. Έτσι. Εγώ τα διαβάζω και τα ανεπίσημα, αλλά μόνο από περιέργεια. Κάνω όλα τα επίσημα. Λοιπόν, να φοβόμαστε και να βρούμε τρόπους να διαχειριστούμε το φόβο. Δεν τον ξορκίζουμε, τον κρατάμε. Να του δώσουμε λιγότερο χώρο μέσα μας. Όχι. Να βρούμε ένα αντίδοτο. Για κάθε ποιο είναι το αντίδοτο? Όλο αντίδοτο ψάχνουμε. Για τον κορονοϊό, για το φόβο. Όπως στην αρχαιότητα, για όλα τα δηλητήρια είχαν βρει ένα αντίδοτο, έτσι και για το δηλητήριο του φόβου υπάρχει ένα θαυματουργό αντίδοτο. Αυτό είναι η ευγνωμοσύνη. Δηλαδή, εγώ φοβάμαι από το πρωί. Από τη στιγμή που ξυπνάω, φοβάμαι. Ναι. Λοιπόν, τι θα κάνω? Θα αφαιθώ στο φόβο, τότε θα γίνω δυστυχισμένη. Για να μην γίνω, βγαίνω στο βορεινό μπαλκόνι που βλέπει το δρόμο. Ναι. Και εκεί είναι ο οδοκαθαριστής με το κίτρινο γυλαίκο του, mm-hmm, και καθαρίζει το δρόμο. Μιλώ λοιπόν μαζί του νοερά και του λέω: «Σου είμαι ευγνώμων. Σε ευχαριστώ που εγώ είμαι στο άνετο μπαλκόνι μου και εσύ καθαρίζεις το δρόμο». Έτσι. Μετά πιάνω σειρά όλους εκείνους που είναι στην πρώτη γραμμή και με έχουν εμένα ασφαλή, χορτάτη, στο ζεστό μου σπιτάκι. Δηλαδή, τον οδηγό που τον βλέπω και σταματάει και ξεφορτώνει στο μίνι μάρκετ, mm, που είμαι ευγνώμων. Τον άνθρωπο του μίνι μάρκετ. Όλους εκείνους που δουλεύουν στα σούπερ μάρκετ. Τους αστυνομικούς. Τους, όλους εκείνους που είναι εθελοντές ή όχι στο Δήμο, στην προστασία των άλλων. Γιατρούς και νοσηλευτές. Βέβαια. Ρισκάρουν κάθε μέρα την υγεία τους και την υγεία των δικών τους πιθανών, για μένα και για σένα και για όλους μας. Λοιπόν, προσπαθώ να γεμίσω ευγνωμοσύνη την καρδιά μου και ξεχνιέμαι, Ανδριανή μου. Ξεχνάω το φόβο. Αυτό είναι ένα ωραίο γιατρικό. Βέβαια, το μυαλό μου εμένα πάει τώρα σε περιπτώσεις, σε οικογένειες και σε σχέσεις όπου είναι τέτοια η καθημερινότητα στο σπίτι και λόγω της καραντίνας, όπου δεν υπάρχει χώρος για ευγνωμοσύνη. Γιατί υπάρχει ένας άλλος φόβος εκεί, όχι μόνο για τον κορονοϊό και την υγεία. Υπάρχει η βία στην καθημερινότητα αυτών των οικογενειών ή των σχέσεων. Σκέφτομαι λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους που το βιώνουν αυτό, λεπτό προς λεπτό. Πώς μπορούν είτε να νιώσουν ευγνωμοσύνη, είτε να μείνουν ασφαλείς στις παρούσες συνθήκες? Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Όχι, Ανδριανή μου. Θα έπρεπε όλοι εμείς να κάνουμε κάτι να σώσουμε αυτούς τους ανθρώπους και αυτά τα παιδιά από την επιθετικότητα και τη βία. Γιατί κατά βάση είναι οι άντρες βίαιοι στην ελληνική, ναι, οικογένεια. Αλλά υπάρχουν και γυναίκες βίαιες και παιδιά βία, και οικογένειες ολόκληρες που η βία είναι η καθημερινότητά τους. Εκεί τι κάνουμε όλοι εμείς? Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν ούτε ασφάλεια να νιώσουν, ούτε ευγνωμοσύνη, ούτε κανένα καλό και ευγενές συνέστημα. Γιατί η βία είναι μια τραγωδία, είναι μια τυραννία. Και φοβούμε πάρα πολύ ότι αυτό τον καιρό του εγκλεισμού η βία έχει χτυπήσει κόκκινο. Τι κάνουμε? Ναι. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Δηλαδή, μη μένουμε αδιάφοροι. Ακούω φωνές από το διπλανό διαμέρισμα. Μη μείνω αδιάφοροι. Μπορεί να είναι ένα περιστατικό προσωρινό. Να στήσω αυτή, όχι κακοπροαίρετο αυτή, τι ενδιαφέροντος, να δω, ξανακούγονται φωνές, ξανακούγονται ουρλιαχτά. Να κάνω κάτι, να ενημερώσω μια υπηρεσία, να ενημερώσω κάποια δομή να παρέμβει. Γιατί διαβάζω τις οδηγίες για κακοποιημένες γυναίκες, mm-hmm, αλλά δεν είναι όλες εφαρμόσιμες. Έτσι. Όταν είσαι με τον τύρανο, όταν είσαι με τον τύρανο μέρα νύχτα,
Πού θα τηλεφωνήσεις, ποιο δωμάτιο θα κρατήσεις κλειδωμένο. Και τι με θα κάνουν αυτές οι γυναίκες. Αυτές οι γυναίκες θα πρέπει πρώτα-πρώτα να γίνουν αόρατες. Να μην τον ερεθίζουν τον τύρανο. Γιατί όταν έχεις ένα βίαιο άνθρωπο στο σπίτι σου, ό,τι και να κάνεις είναι λάθος. Να μιλήσεις είναι λάθος, να μην μιλήσεις είναι λάθος. Να τον φροντίσεις είναι λάθος, να μην τον φροντίσεις είναι λάθος. Άρα, επειδή αυτές ξέρουν, έχουν εμπειρία, ξέρουν τα κουμπιά. Δυστυχώς, θα πρέπει να μην του πατάνε τα κουμπιά που πυροδοτούν μεγάλη βία. Έτσι, για να περάσει αυτό το διάστημα, γιατί τώρα τι μπορούν να κάνουν. Δεν υπάρχουν λύσεις. Πού να πάνε. Στο εξοχικό δεν μπορούν. Να απευθυνθούν κάπου σε κάποια δομή. Πώς. Αφού είναι όλο το 24ωρο ο τύραννος. Και μερικές φορές η βία απλώνεται στην οικογένεια σαν την πυρκαγιά. Δηλαδή και η γυναίκα που είναι θύμα γίνεται βίαιη γιατί δεν αντέχει. Και τα παιδιά που είναι θύματα γίνονται βία. Οπότε έχουμε πια μια βίαιη οικογένεια με απρόβλεπτες συνέπειες. Εκεί νομίζω ότι είναι οι πιο δύσκολες. Είναι οι πιο δύσκολες συνθήκες που δεν υπάρχει λύση αυτή τη στιγμή εύκολη. Ναι. Ή κάτι που μπορεί να γίνει γρήγορα. Να παρέμβει κάποιος γρήγορα για να βοηθήσει. Εμένα αυτό με απασχολεί περισσότερο από όλα για όλο αυτό το διάστημα. Πάμε σε άλλα μοτίβα, όχι μοτίβα, σε άλλα μοντέλα οικογενειακά. Στις οικογένειες όπου δεν υπάρχει μεν βία, αλλά δεν υπάρχουν και πάρα πολύ καλές σχέσεις και δεν είναι και το καλύτερό τους τώρα να μείνουν μαζί. Και μπορεί και να είχαν σχεδιάσει και λίγο πριν εμφανιστεί η καραντίνα στη ζωή μας, επιβληθεί, να τα χωρίσουν τα τσανάκια τους. Και τώρα ξαφνικά αναγκάζονται να μένουν κάτω από την ίδια στέγη. Εκεί τι συμβουλή έχετε να δώσετε. Εκεί υπάρχει μόνο μία λύση. Να δείξουμε στα μέλη της οικογένειας μας είτε τα συμπαθούμε είτε δεν τα συμπαθούμε, γιατί δεν τολμούμε να το παραδεχτούμε. Συμβαίνει και αυτό, είναι ανθρώπινο βέβαια σε κάποιες σχέσεις. Ανθρώπινο είναι. Να τους δείξουμε καλοσύνη και ευγένεια. Ψεύτικη. Ναι. Θέατρο. Η ζωή είναι ένα μεγάλο θέατρο. Λοιπόν, για να βελτιωθεί η κατάσταση και να γίνει ανεκτή, να δείξουμε καλοσύνη και ευγένεια. Και στους εφήβους μας, βάζω και εμένα μέσα ενώ δεν έχω εφήβους, ταυτίζομαι με το μέσο τηλεθεατή, και στις οικογένειες που έχουν έφηβο και έχει και αυτό στα νεύρα του. Εγώ τα καταλαβαίνω από τα παιδιά μου τώρα. Δηλαδή, σκέφτομαι εμένα στην εφηβεία πως ήμουνα σαν αγρίμη μέσα στο κλουβί και δεν είχαμε και καραντίνα, μπορούσα να ξεπορτήσω ό,τι ώρα ήθελα, ας πούμε. Πώς μπορεί να νιώθουν αυτά τα παιδιά τώρα που ούτε να ανοίξουν την πόρτα δεν μπορούν. Είναι όλη μέρα με τον παπά και τη μαμά. Είναι όλη μέρα με τον παπά και τη μαμά. Αλλά με τις παρατηρήσεις του μπαμπά και της μαμάς. Έτσι. Γιατί έχουμε βρει ευκαιρία να εκδηλώσουμε όλη την παιδαγωγική μας τώρα με την κλεισούρα. Βέβαια. Λοιπόν, οδηγία υπαριθμών 1. Αφήστε τους εφήβους ήσυχους. Μην τους μιλάτε. Μην τους ζορίζετε. Μην προσπαθείτε τώρα να τους βάλετε όρια. Δεν μπαίνουν τώρα ούτε όρια, ούτε κανόνες, ούτε προγράμματα. Αφήστε τους να λυσάξουν με τα τάμπλετ, χωρίς παρατήρηση. Όλο το 24ωρο, χωρίς παρατήρηση, θα πρέπει να φροντίσουμε μόνο τη διατροφή τους. Δηλαδή, επειδή εμείς ψωνίζουμε, να μην ψωνίζουμε αηδίες. Σωστά. Να μην μπαίνουν στο σπίτι τροφές ανθυγιεινές, γιατί και η υγεία μας δοκιμάζεται, έτσι. Άρα, θα πρέπει να φροντίσουμε πάρα πολύ τη διατροφή μας. Πώς? Η βάση της διατροφής σε κάθε οικογένεια θα πρέπει να είναι φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ξηρή καρπή. Άρα θα κάνουμε κόλπα, αφού έχουμε και χρόνο, ώστε οι έφηβοι να
τρέφονται κάπως καλύτερα. Αν δεν υπάρχουν πατατάκια στο σπίτι, δεν θα φάει ο έφηβος πατατάκια. Ακριβώς. Θα γκρινιάζει, θα λέει ρε μάνα, πάλι φακές. Εσύ δεν θα πεις φάει φακές, όχι. Θα χαμογελάς και θα πας και θα του χαϊδέψεις το κεφάλι, ενώ αυτός θα κάνει μια κίνηση αηδίας και δεν θα απαντήσεις τίποτα. Αν του πω φάει φακές, θα γίνει καυγάς. τίποτε, καμία απάντηση. Απλώς δεν θα υπάρχουν πατατάκια, δεν θα υπάρχουν τροφές που δεν είναι σωστές για την υγεία τους. Τι να κάνει, θα αναγκαστεί και σαλάτα να φάει μουρμουρίζοντας και τις φακές θα φάει, αλλά χωρίς παρατήρηση και χωρίς κουβέντες που είναι καρφωτές. Γιατί η στενή συμβίωση βγάζει σε όλους μας και μία πάρα πολύ κακή και αρνητική πλευρά. Θέλουμε να βγάλουμε το άχτι μας, να τα πούμε όλα εκείνα που δεν έχουμε πει μέχρι τώρα. Αυτό να λείψει, να βγάλουμε την καλοσύνη μας. Θα έρθει και μεγάλη εβδομάδα. Τι καλή Χριστουγεννιά. Και κυρία Κική, πού θα εκτονώσουμε όλοι μας αυτή την ένταση και αυτή την γκρίνια. Δεν θα την εκτονώσουμε καθόλου αυτές τις μέρες. Όχι, δεν θα την εκτονώσουμε. Θα κοιταζόμαστε στο καθρέφτη το πρωί και θα λέμε, εγώ είμαι ένας καλός άνθρωπος. Είμαι καλός άνθρωπος, όλη μέρα αυτό. Εγώ είμαι ευγενική κοπέλα. Πες, θα το πιστέψω. Θα το πιστέψουμε, έτσι. Έτσι. Ασκήσεις θάρρους αυτές. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Και βαθιές ανάσες. Πού να εκτονωθούμε. Πού να εκτονωθούμε. Υπάρχει τρόπος. Όχι. Ναι. Μην ξεχνάς ότι είμαστε γυναίκες. Στην Ελλάδα την οικογένεια τη χτίζει ή την γκρεμίζει η γυναίκα. Και θα μου πούν πάλι οι τηλεθεάτρες. Πάλι εμείς. Και αυτά εμείς. Και όμως, πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε πια το βάρος της ευθύνης, να συμφιλειωθούμε με αυτό και να πορευτούμε με αυτό. Θα μας είναι πιο εύκολο πια, άμα το καταπιούμε ότι έτσι είναι και προχωράς. Θέλω να ρωτήσω και για μία μερίδα κόσμου που δεν θέλει ούτε να έχει ρουτίνα στην καθημερινότητά του, δεν θέλει ούτε να μπαίνει σε μία λογική και να κοιτάζεται στον καθρέφτη και να λέει «Εγώ είμαι καλός άνθρωπος, είμαι γενικός άνθρωπος». Θέλει να βουλιάξει, γιατί έχει ζοριστεί ή για τους δικούς του λόγους, δεν ξέρω. Αλλά θέλει απλά να βουλιάξει στο τίποτα. Να βουλιάξει στο τίποτα. Είναι η ευκαιρία της ζωής μας να φερθούμε με ειλικρίνεια απέναντι στον εαυτό μας. Θέλω να κουκουλωθώ με το πάπλωμα και να μείνω όλη μέρα στο κρεβάτι ενώ είμαι καλά, να το κάνω. Να το κάνω. Ναι. Γιατί τον προηγούμενο καιρό δεν με έπαιρνε να το κάνω, έτρεχα. Είχα υποχρεώσεις, είχα ανάγκες. Τώρα να το κάνω. Να πω στους άλλους, παιδιά, μην με υπολογίζετε. Κλείνω τα τηλέφωνα, κλείνω την πόρτα που κουκουλωμένη με το πάπλωμα. Έτσι, ο άλλος μπορεί να θέλει να είναι όλη μέρα, κάθε μέρα με τις πιτζάμες. Να είναι με τις πιτζάμες. Ο άλλος με τη σκισμένη του φόρμα. Να είναι με τη σκισμένη του φόρμα. Εγώ με το κολλέ μου. Με το κολλέ μου. Μην με κοροϊδέψετε. Έτσι. Πώς το λένε, να ακολουθήσουμε αυτό που λέει το μέσα μας. Έτσι, έτσι. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχική μας ισορροπία, το εσωτερικό μας κέφι, το οποίο είναι πάρα πολύ ευάλωτο. Κρεμόμαστε από μια κλωστή τώρα. Έτσι με είναι. Το λίγο-λίγο είμαστε έτοιμοι να γκρεμιστούμε. Ποιος θα μας δώσει κουράγιο εμάς των γυναικών, ποιος θα μας στηρίξει. Ο εσωτερικός μας εαυτός. Μπράβο. Έτσι είναι. Σωστή απάντηση. Άριστα. Ευχαριστώ, κυρία Κική. Το λέω κάθε μέρα στον καθρέφτη. Έτσι, ο εσωτερικός μας αυτός. Δεν έχουμε άλλο από κούμπι. Σύμφωνοι. Όσοι είναι πιστοί μπορούν να έχουν από κούμπι το Θεό. Έτσι. Αλλά πρέπει να έχεις μεγάλη πίστη
για να έχεις αυτή την εσωτερική συνομιλία με το Θεό. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να αρκεστούμε στον εαυτό μας και να στηρίξουμε και τους άλλους. Μην αποπέρνουμε τα παιδιά μας, μην λέμε όλο μαμά, 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 γιατί και αυτά τα καημένα βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Δεν ξέρω αν τα ενημερώνουμε σωστά. Είναι σωστά ενημερωμένα τα παιδιά μας? Ή αποσπασματικά, από εδώ, από εκεί, παίρνουν κομματάκια πληροφοριών, οι οποίες δεν συνθέτουν ένα κανονικό παζλ. Άρα ναι, μπορούμε να καταλάβουμε την αγωνία τους, τον εκνευρισμό τους, το άγχος τους. Επομένως, θα τα ενημερώνουμε. Αν με ρωτήσει το μικρό παιδάκι μου, «Μαμά, θα κολλήσεις κορονοϊό?», τι θα του απαντήσω? «Α, παράταμε κι εσύ». Μιλες βλακίες τώρα. Και το αφήνεις με την άγνοια. Δεν είναι βλακίες. Θα του πω, κάνουμε τα σωστά πράγματα και δεν θα κολλήσω. Δηλαδή, θα βάλουμε μπροστά το σωστό που κάνουμε για να το παρηγορήσει το παιδί. Γιατί μπορώ να το διαβεβαιώσω ότι 100% δεν θα κολλήσω? Δεν το ξέρω. Άρα, το ενημερώνω σωστά, το καθησυχάζω, για να μπορεί και η οικογένεια ολόκληρη να έχει ένα είδος ηρεμίας. Γιατί αν ο ένας μας εκνευρίζει και αποπέρνει τον άλλο, είπαμε, εκείνη η ισορροπία που κρέμεται από μια κλωστή κινδυνεύει. Στις οικογένειες με μικρά παιδιά, που ξέρουμε ότι τα παιδιά είναι πάντα έτοιμα στη γωνία, να επαναφέρουν θέματα που ενδεχομένως να είχαν οριοθετηθεί, αλλά τα ξαναθέτουν μπροστά. Τώρα, ας πούμε, να κοιμηθούμε όλοι μαζί στο κρεβάτι και έχεις και εσύ και την ανασφάλεια και την ανησυχία ότι βρε παιδί μου, να μπορεί να φοβάται το παιδί. Να το πάρω μια αγκαλιά, γιατί μπορεί και εγώ να φοβάμαι τελικά. Αυτό, ας πούμε, το θέμα στο κρεβάτι μας είναι εσωτερική μετανάστευση κάθε νύχτα. Ναι, να το κάνουμε. Να τα αφήνω ή να τα διώξω, κυρία Κική, να κοιμηθώ με την ανησυχία μου? Δεν είναι ώρα για όρια. Ούτε δεν στα μικρά. Ούτε, δεν είναι ώρα για αλλαγές. Πάρτι. Είμαστε όλοι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Mm. Όλοι μας. Έτσι, άρα κάνουμε λάθη εν γνώση μας, τα οποία όμως μετά όταν θα βγούμε από την καραντίνα πρέπει να τα διορθώσουμε. Θα το πούμε στα παιδιά τότε ότι είχαμε αγκαλιές όλοι στο ίδιο κρεβάτι, κοιμόμαστε παρεΐτσα, αλλά τώρα κάθε κατεργάρο στον πάγκο του, έτσι. Τώρα θα κάνουμε όλες τις υποχωρήσεις για χάρη της εσωτερικής μας ισορροπίας. Το είπατε και το ξεκαθαρίσατε. Πολύ σας ευχαριστώ, ναι, κυρία Κική. Και εγώ, Ανδριανή μου. Να είστε καλά και την επόμενη φορά από κοντά. Και εσύ. Με αγκαλιά και εσύ, και φιλί. Πολλά φιλιά. Φιλιά. Γεια σου, γεια σου.